Γεια σε όλους και καλώς ήρθατε ξανά στο κανάλι μου. Ελπίζω να είστε όλοι και όλες καλά. Σε αυτό το βίντεο θα σας δείξω μία μικρή ανανέωση στη διακόσμηση του μεγάλου μπάνιου που έκανα και μία καθαριότητα για να κάνω αυτή την ανανέωση. Σας είχα δείξει σε παλαιότερο βίντεο, σε ένα vlog βίντεο αν θυμάμαι καλά, πώς οργάνωσα τα ντουλάπια του μπάνιου. Αν δεν έχετε δει αυτό το βίντεο, θα αφήσω link κάτω στο κουτί περιγραφής για να πάτε να το δείτε. Ήθελα όμως επίσης να τακτοποιήσω λίγο και να καθαρίσω την καμπίνα του μπάνιου που δεν είχα προλάβει να το κάνω τότε και να καθαρίσω για μια ακόμη φορά τον νηπτήρα του μπάνιου, που το καθαρίζω πολύ συχνά φυσικά, και την καμπίνα. Απλά εκεί με τα σαμπουάν ήθελα να κάνω ένα μικρό ξεκαθάρισμα και ήθελα να τα τακτοποιήσω λίγο παραπάνω. Και επίσης σκέφτηκα ότι είναι πολύ ωραίος καιρός για μια μίνι ανανέωση στο μπάνιο, οπότε αυτό το βίντεο είναι σε συνεργασία με το Symmetry Living. Έχουμε ξανασυνεργαστεί αρκετές φορές με το Symmetry Living, είναι ένα ηλεκτρονικό κατάστημα με λευκά είδη πάρα πολύ καλής ποιότητας, από απαπλωματοθήκες, σεντόνια, μέχρι μαξιλάρια διακοσμητικά για καναπέδες, ριχτάρια, χαλιά και πολλά άλλα πράγματα. Και φυσικά έχει και πολύ ωραία είδη μπάνιου. Και κάθισα και τα είδα, δεν ήξερα τι να πρωτοδιαλέξω. Πιστεύω όμως ότι διάλεξα πολύ όμορφα πράγματα που ταιριάζουν πολύ στο δικό μου μπάνιο και νομίζω ότι ταιριάζουν και σε πολλά άλλα μπάνια. Και ελπίζω έτσι να σας δώσω και κάποιες ιδέες και σε εσάς για να ανανεώσετε το μπάνιο σας. Διάλεξα λοιπόν ένα πάρα πολύ ωραίο ταπέτο μπάνιο, αυτό εδώ, το οποίο είναι με αντιολισθητικό υπόστρωμα. Αλλά περισσότερα θα δείτε και στη συνέχεια, αφού θα σας δείξω πώς τα διακόσμησα στο μπάνιο μου. Διάλεξα ένα πάρα πολύ ωραίο σετ με λευκές πετσέτες ανάγλυφες, που κάνουν ανάγλυφα σχέδια. Κοιτάξτε τι όμορφες πετσέτες είναι αυτές. Σας έφερα μία για να σας την δείξω εδώ πέρα, η οποία κάνει και αυτή την λεπτομέρεια με την κλωστή στο τέλος, που κάνει ένα μουσταρδί χρυσό, πάρα πολύ ωραίο χρώμα. Και επίσης ήθελα καιρό να πάρω και έψαχνα ένα πολύ καλής ποιότητας μπουρνουζάκι για την Αταλία και σκέφτηκα ότι το Symmetry είναι ένα πολύ καλό κατάστημα για να διαλέξω ένα καλό μπουρνουζάκι για την Αταλία. Γενικά τα είδη τους, οι πετσέτες τους, τα μπουρνούζια τους, τα υπαπλωματοθήκες όλα είναι από 100% πολύ καλής ποιότητας βαμβάκι και τα χρώματα επίσης που χρησιμοποιούν είναι μη τοξικά. Οπότε διάλεξα αυτό εδώ το μπουρνουζάκι, το οποίο μου αρέσει πάρα πολύ έτσι γιατί είναι και unisex, δηλαδή φοριέται και για κοριτσάκια και για αγοράκια. Είναι έτσι λευκό με γκρι αστεράκια, της το πήρα για μέγεθος 3 για να το φορέσει και του χρόνου. Είναι βελούδινο απ' έξω αλλά πετσετέ από μέσα και είναι αρκετά απορροφητικό και μου αρέσει πάρα πολύ το συγκεκριμένο, πραγματικά το έχω αγαπήσει. Βέβαια η πρώτη μου επιλογή ήταν ένα άλλο μπουρνουζάκι, το οποίο ήταν σε ένα πάρα πολύ ωραίο χρώμα, πορτοκάλο, κεραμιδί, κάπως έτσι, τερακότα νομίζω λέγεται το χρώμα. Θα σας βάλω το link και από αυτό το μπουρνουζί να το δείτε, ήθελα πολύ να το πάρω, αλλά είναι από ηλικίες για 6 ετών και πάνω. Και μάλιστα βγαίνει και σορτή και για τη μαμά, δηλαδή μπορείς να πάρεις μαμά, κόρη, ίδιο μπουρνούζι. Πάρα πολύ ωραίο αυτό. Αλλά είναι πολύ μικρή ακόμα για να της το πάρω. Οπότε σίγουρα να είμαστε καλά και αν βγαίνει αυτό το σχέδιο, σίγουρα θα της το πάρω σε κάποια χρόνια, γιατί πραγματικά μου άρεσε πάρα πολύ. Για όλα αυτά τα προϊόντα του Symmetry Living θα βρείτε τα αντίστοιχα link κάτω στο κουτί περιγραφής, κάτω από το βίντεο, θα τα έχω βάλει όλα εκεί για να πάτε να τσεκάρετε το ηλεκτρονικό τους κατάστημα και να δείτε τα προϊόντα τους. Γενικά αυτή την περίοδο τρέχουν πολύ καλές εκπτώσεις, όπως σας είχα ξαναπεί και στην προηγούμενη συνεργασία μας για την ανανέωση της διακόσμησης του υπνοδωματίου που είχαμε κάνει με το Symmetry. Οπότε για να μην μακρηγορώ, πάμε να περάσουμε στην καθαριότητα του μπάνιου και στην ανανέωση της διακόσμησης του μπάνιου, ελπίζοντας έτσι να πάρετε και εσείς κάποιες ιδέες διακόσμησης.
Έτοιμη η μικρή ανανέωση του μπάνιου. Είμαι πολύ χαρούμενη γιατί τακτοποίησα λιγάκι την καμπίνα του μπάνιου που ήθελα λίγο να βάλω σε τάξη τα σαμπουάν και καθάρισα λίγο την καμπίνα και την περιοχή του νηπτήρα. Αλλά ταιριάξαν πάρα πολύ ωραία τα νέα πραγματάκια από το Symmetry και είμαι πάρα πολύ χαρούμενη γι' αυτό. Έχω ερωτευτεί αυτό το χαλάκι, το χρώμα του λουλουδιού, το καφέ, ταιριάζει εκπληκτικά με το πλακάκι, έτσι όπως το είχα φανταστεί. Είναι πάρα πολύ ωραίο και πολύ καλή ποιότητα, όπως βλέπετε. Είναι και αντιολισθητικό, που είναι πάρα πολύ σημαντικό για το μπάνιο, για να μην γλιστράει κάποιος καθώς βγει από την καμπίνα και πατήσει εδώ. Μου βολεύουν πολύ τα αντιολισθητικά πατάκια μπάνιου. Επίσης, μου αρέσουν πάρα πολύ οι πετσέτες που διάλεξα από το Symmetry. Κοιτάξτε τι όμορφες και αριστοκρατικές φαίνονται. Γενικά, μου αρέσουν πολύ οι λευκές πετσέτες και τις επιλέγω για το μπάνιο μου και κυρίως για το μπάνιο αυτό επιλέγω λευκές ή λευκές με κάποιες άλλες λεπτομέρειες, με γκρι λεπτομέρειες ή γκρι ανοιχτό για να ταιριάζουν με το μπάνιο. Οι λευκές πετσέτες όμως, κακά τα ψέματα, βγάζουν έναν αριστοκρατικό αέρα. Μια αίσθηση έτσι ξενοδοχείου. Και μέσα στην καμπίνα τέριαξε πάρα πολύ ωραία η πετσέτα, μεγάλη πετσέτα του μπάνιου. Μ' αρέσει συγκεκριμένα αυτό το σετ γιατί έχει και αυτή την λεπτομέρεια με την κλωστή. Εδώ τακτοποίησα όπως βλέπετε τα σαμπουάν και τα φρόλουτρα. Τώρα θα μου πείτε ότι χαλάει την αισθητική του μπάνιου όλη αυτή η πολυχρωμία. Ναι, είναι αλήθεια και επειδή έχω τζάμι εδώ φαίνονται όλα, αλλά η αλήθεια είναι δεν μπορούσα να κάνω κάτι καλύτερο. Τα έχω βάλει σε αυτά τα καλαθάκια για να κρύβονται όσο μπορούν. Κατά τα άλλα είναι και το πρακτικό κομμάτι. Εμείς εδώ κάνουμε μπάνιο, οπότε πρέπει να έχουμε και τα σαμπουάν μας εδώ. Δεν μπορώ να τα κρύβω κάθε φορά. Είναι και πολλά όπως βλέπετε, γιατί έχω διάφορα εγώ, διάφορα ο άντρας μου, αν και τα περισσότερα είναι δικά μου, κακά τα ψέματα. Και εδώ πέρα έτσι καθάρισα το χώρο, ανανέωσα τις οδοντόβουρτσες, δεν τις έχω συνήθως έξω, απλά τις έβγαλα τώρα για να δείτε το σετ. Καθάρισα καλά τον νηπτήρα γιατί ήθελα να τον καθαρίσω έτσι καλά από κάτω, από πίσω παντού. Έχω ανάψει και το αρωματικό μου κεράκι εδώ για να μυρίζει όμορφα. Και αυτό είναι το μπάνιο. Αυτή είναι η μικρή ανανέωση. Αυτά εδώ τα είχα τακτοποιήσει και σε ένα άλλο βίντεο που σας είχα δείξει την οργάνωση του μπάνιου, οπότε δεν έκανα κάτι σε αυτό το σημείο. Απλά τοποθέτησα εδώ πέρα για να το δείτε κιόλας το όμορφο μπουρνουζάκι που διάλεξα για την Ναταλία. Και είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένη γιατί έτσι είναι ένα πολύ απλό, όμορφο και ιδιαίτερο μπουρνουζάκι για την Ναταλίτσα. Λοιπόν, η ανανέωση του μπάνιου μου αρέσει πάρα πολύ όπως βγήκε, έδωσε έτσι έναν αριστοκρατικό αέρα στο μπάνιο και πάντα μου αρέσει να κάνω αλλαγές στο μπάνιο, να είμαι κι εγώ. Οπότε ελπίζω να σας άρεσε και σε εσάς και να πήρατε έτσι κάποιες ιδέες για να ανανεώσετε κι εσείς τον χώρο του μπάνιου σας. Αυτό ήταν λοιπόν το βιντεάκι με τη μίνι καθαριότητα και διακόσμηση του μπάνιου μου. Ελπίζω να σας άρεσε, να σας έδωσε κάποιες ιδέες για να ανανεώσετε κι εσείς το δικό σας μπάνιο. Είναι μια πολύ καλή εποχή έτσι για μια τέτοια ανανέωση και είναι το καλό ότι τρέχουν και εκτός σε αυτή την περίοδο και μπορούμε να αποφεληθούμε από αυτό. Όλα τα link όπως σας είπα για το Symmetry Living θα τα βρείτε στο κουτί περιγραφής για να πάτε να τσεκάρετε τα προϊόντα τους. Αν σας άρεσε το βίντεο, μην ξεχάσετε να πατήσετε like, να κάνετε εγγραφή στο κανάλι μου για να βλέπετε και τα άλλα βίντεο που θα ανεβάζω. Ό,τι θέλετε μπορείτε να με ρωτήσετε κάτω στα σχόλια στο YouTube αλλά και στο προφίλ μου στο Instagram που είναι αρκετά ενεργή και εμείς θα τα ξαναπούμε στο επόμενο βίντεο. Φιλάκια πολλά! Γεια σας!